είναι πολύ μεγάλη η ικανοποίηση όταν επιβραβεύονται προσπάθειες, κόποι, μεθοδική δουλειά συνεργατών. Νιώθω την ικανοποίηση ότι η δημοτική μηχανή στο σύνολό της, μαζί με τις εταιρείες της όπως είναι η ΔΕΙΑΡ, αλλά και με όλες τις διευθύνσεις, υλοποιεί στόχους, όχι οράματα, στόχους που είχαμε θέσει από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε την παρούσα δημοτική θητεία. Το ότι σήμερα, όπως είπατε, είναι εβδομάδα, η ημέρα ή η εβδομάδα των Όσκαρ για τον Δήμο, εντός εισαγωγικών, η εβδομάδα των βραβεύσεων, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και λέω και πάλι είναι προσπάθειες πολλών συνεργατών μαζί για πάρα πολύ χρόνο για να φτάσει κανείς σε αυτή την κορυφαία στιγμή της τιμητικής διάκρισης. Ξεκινώντας από την σημερινή κάτω παρουσία, να μην την επαναλάβω, όταν έρχεται μια δομή του ΟΗΕ και σε επιβραβεύει για τις προσπάθειες αντιμετώπισης του μεγάλου ζητήματος, κλείστε, του εις αντιμετώπισης είτε του προσφυγικού είτε του μεταναστευτικού, δεν είναι σημερινή δουλειά, ξεκίνησε πριν 3 χρόνια. Όταν λοιπόν μαζί με τους συνεργάτες είχα την ατυχία να μην πάω στη Στοκχόλμη, αλλά είχα τη χαρά να βρεθώ στην Αθήνα, στην βράβευση τόσο της διεύθυνσης καθαριότητος, εγώ θα πω, και της ΔΕΙΑΡ. Μέσα στην καθαριότητα, το έχουμε ξαναπεί, είναι, συλλειτουργούν 3 διευθύνσεις. Είναι και το περιβάλλον, είναι και το τροχαίο υλικό, γιατί όλα αυτά δένουν μεταξύ τους. Δεν ήταν από τη μια στιγμή στην άλλη. Η διαδικασία ή αν θέλετε το πρόβλημα της καθαριότητας, της αποκομιδής, της διαχείρισης των απορριμμάτων πλέον στη σύγχρονη εποχή απασχολούσε όλα τα Δημοτικό Συμβούλια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όλους τους Δήμους, είτε καποδιστριακούς, είτε μετά τον Καλλικρατικό και θα απασχολεί και τους κλειστενικούς Δήμους. Όταν ξεχωρίζεις λοιπόν μέσα σε 325 Δήμους, πρώην 1010 καποδιστριακούς, για την σωστές πρακτικές ή αν θέλετε σωστή διαχείριση, το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων και παίρνεις τα συγχαρητήρια από τους υπουργούς, τους συναδέλφους σου δημάρχους και τους τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι εκεί, ήταν ο εκπρόσωπος διευθυντής περιβάλλοντος, ο συμπατριώτης μας ο Γιώργος ο Κρεμλής, ο συντονιστής συγκεκριμένα της δικής μας θεματικής. Είναι μια ικανοποίηση πολλό μάλλον όταν για να φτάσεις εκεί έπρεπε, όπως είπα και στο χαιρετισμό μου, να όχι να συγκρουστείς, εμείς μπορεί, αλλά να πείσεις και να έρθεις σε αντιπαράθεση και με παρατάξεις μειοψηφίας που ήταν αντίθετες και με άλλες αντιλήψεις. Φτάσαμε όμως στο σημείο εκείνο να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια και πέραν αυτών που είχαν δημοσιευθεί τους περασμένους μήνες σε αθηναϊκές εφημερίδες, λυπάμαι που γίνεται η αντιπαραβολή, γιατί είναι φίλος μου ο Δήμαρχος της Κέρκυρας, η κατάντια της Κέρκυρας, το μοντέλο, το πράσινο μοντέλο της Ρόδου. Αυτό μας ικανοποιεί και μας δίνει και την δυνατότητα να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Και λέω να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, αυτό το μοντέλο βραβεύθηκε προχθές σε διεθνή έκθεση παύλα συνέδριο νέων τεχνολογιών, αλλά σήμερα και ίσως αυτή την ώρα στο Υπουργείο Υποδομών, στο Τεχνικό Συμβούλιο, συζητείται και έχουν παραστεί εκεί οι τεχνικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι της υπηρεσίας μας, συζητείται η πρόσληψη των ειδικών συμβούλων, 3 συμβούλων, για να προχωρήσει η διαδικασία των ΣΔΙΤ για τη μεγάλη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, πάνω από 40 εκατομμύρια, που θα λύσει για τα επόμενα 50 χρόνια πλέον το θέμα της καθαριότητας στη Ρόδο
Και ταυτόχρονα, ενημερωτικά λέω, είναι και για τα σχολικά ΣΔΙΤ με τα δύο κλειστά. Δηλαδή, βραβεύεσαι σήμερα, αλλά την ίδια μέρα σχεδιάζεις για τα επόμενα 50 χρόνια για το νησί σου, για το θέμα το μείζον, θέμα που είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, έχουν πει πολλοί ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει για το νερό. Περάσαμε πέρσι δύσκολα και δεν λέω τη λέξη «δε φταίμε εμείς γι' αυτό», γιατί το φράγμα είναι γνωστό με ποιες διαδικασίες προχώρησε, έγινε η προγραμματική σύμβαση με τη ΔΕΙΑΡ, πώς ολοκληρώθηκε ο αγωγός που ερχόταν μόνο στη Ρόδο. Η ΔΕΙΑΡ έκανε με δικά της έσοδα πόρους 3 bypass και μια δεξαμενή μεγάλη στα Κολύμπια, άλλη μια μεγάλη στα Στεγνά, συνέδεσε και το Τσαΐρι για να αξιοποιήσει περισσότερο το φράγμα. Όμως δεν σταμάτησε σε αυτό. Πέρασε το φράγμα. Ναι, συζητάμε για τα δίχτυα τώρα, αλλά από την πρώτη στιγμή προχώρησε να σχεδιάσει ένα master plan που έχει να κάνει όχι μόνο με την ίδρυυση, αλλά και την άδρευση, αλλά και την αποχέτευση. Ένα master plan που υποβάλλεται τώρα σε χρηματοδοτικά προγράμματα για τα οποία είμαστε σίγουροι ότι με την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού και θα βρεθούν οι πόροι γι' αυτό, γιατί είναι αναγκαιότητα και έχουμε φροντίσει να υποβληθούν σε προγράμματα αυτοί οι σχεδιασμοί της ΔΕΙΑΡ, δεν θα πω περισσότερα, θα τα πει ο Πρόεδρος. Μιλάω όμως πολιτικά. Δεν μπορεί, κάνοντας βήματα, άλματα και στην καθαριότητα και κάνοντας master plan, σε αυτή την ύποπτη προεκλογική. Αυτοί κάποιοι που λένε ότι αυτό το νησί δεν έχει πάει βήματα πίσω, όχι. Να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό το νησί κάνει άλματα μπροστά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα άλματα. Και αυτά τα βραβεία εδώ δεν ήρθαν τυχαία, ήρθαν μετά από πολλή δουλειά στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα του πολιτισμού, στον τομέα της μεσαιωνικής πόλης, γιατί αυτή η Δημοτική Αρχή δουλεύει μεθοδικά, συστηματικά, αξιοποιεί ό,τι πρόγραμμα υπάρχει, αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό των συνεργατών μας, την εμπειρία τους, και γι' αυτό θα συνεχίσουμε, γιατί το αξίζει ο ροδιακός λαός. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και τους υπηρεσιακούς και τους ερετούς, γιατί μας κάνανε περήφανους μέσα σε λίγες μέρες με τόσα πολλά, με τόσα πολλά βραβεία, τα οποία όμως προέρχονται μετά από πολλή δουλειά. Φτάσουμε στο επίπεδο να παίρνουμε 5 βραβεία στην αίθουσα τη Golden Hall. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό, έπρεπε να λύσουμε το θέμα της ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και πρέπει να έχουμε ένα νησί πεντακάθαρο. Το ένα συμπληρώνει το άλλο.